Την άμεση θωράκιση των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας στην Κρήτη, οι οποίοι επομίζονται το βάρος της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης και Καταπολέμησης του Κορονοϊού, ζητούν οι συνδικαλιστές της Ελλάς, καταγγέλλοντας ολιγορία, αναλαμβάνοντας όμως και πρωτοβουλίες για την προστασία αστυνομικών και πολιτών. Διακυβεύεται ακόμα και η ασφάλεια του τόπου μας ως επακόλουθο της διάδοσης αυτού του φωνικού ιού. Φανταστείτε τι θα συμβεί αν, για παράδειγμα, ένας αστυνομικός που εργάζεται μέσα στο αστυνομικό μέγαρο κολλήσει στον κορονοϊό. Αν θα πρέπει να σταματήσει να λειτουργήσει ακόμα και ολόκληρη η υπηρεσία. Τα γεγονότα που μεσολάβησαν τις τελευταίες 48 ώρες στο Ρέθυμνο, με τις αθρώες προσαγωγές νεαρών ατόμων, προκάλεσαν σάλο στους κόλπους της Ελλάς, με τους συνδικαλιστές αστυνομικούς και ειδικούς φρουρούς να αντιδρούν οργισμένα. Όπως καταγγέλνουν σε ανακοίνωσή τους, οι συναδελφοί τους έμειναν για πάνω από 16 ώρες στη γραμμή του καθήκοντος, χωρίς μέσα αυτοπροστασίας, τα οποία έσπευσε να παρέχει το σωματείο ώστε να αποτραπούν τα χειρότερα εξαιτίας του συγχρονισμού αστυνομικών και 80 κρατουμένων. Για μία ακόμη φορά όμως ο αστυνομικός αντιμετωπίστηκε ως αναλώσιμος, καθώς παρόλα τα αιτήματα της διοίκησης για τη χορήγηση του αναγκαίου υγειονομικού εξοπλισμού, το αρχηγείο μας κολυσιεργεί με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να ασκούν τα καθήκοντά τους σε λήψη των αναγκαίων για την προάσπιση της υγείας τους υλικά. Επίσης, ενώ η διοίκηση γνώριζε το γεγονός αυτό, για ακόμη μία φορά δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αφού δεν μερίμνησε για την παροχή έστω της ελάχιστης διοικητικής μέριμνας όπως οφείλει δια του νόμου να πράττει. Στο Ηράκλειο, η Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων προχωρά σε δραστικά μέτρα για την προστασία όσων εργάζονται στις υπηρεσίες του νομού αλλά και των ίδιων των πολιτών, αναλαμβάνοντας το κόστος για την απολύμανση του αστυνομικού μεγάρου, των περιφερειακών τμήματων αλλά και των οχημάτων. Το κόστος είναι μεγάλο, αλλά η Ένωσή μας δεν κάνει εκπτώσεις όσο αφορά την υγεία των συναδέλφων, των πολιτών αλλά και των κρατουμένων οι οποίοι βρίσκονται στα κρατητήρια. Θα το αναλάβει, διότι δεν μπορούμε να ρισκάρουμε από καμία κολλησιεργία να κινδυνεύσει ούτε ένας αστυνομικός. Από 5η μεσημέρι θα ξεκινήσει η απολύμανση στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου και τις επόμενες μέρες θα συνεχιστεί στις υπόλοιπες αστυνομικές υπηρεσίες όλου του νομού. Επειδή υπάρχουν τα κρατητήρια στο αστυνομικό μέγαρο, εκεί πώς θα γίνει? Η απολύμανση γίνεται στα κρατητήρια ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στους υπόλοιπους χώρους. Υπάρχει πρωτόκολλο το οποίο θα ακολουθηθεί από τους συναδέλφους που υπηρετούν εκεί πέρα, ώστε να γίνει η απολύμανση παράλληλα με την ασφάλεια των κρατουμένων. Να αναλογιστεί το κόστος ενός απευκταίου κρούσματος κορονοϊού στο αστυνομικό προσωπικό και το αναγκαστικό λουκέτο σε σειρά υπηρεσιών πρώτης γραμμής που θα ακολουθήσει, καλούν την ηγεσία της Ελλάς στις συνδικαλιστές, ζητώντας άμεση προμήθεια μέσω αυτοπροστασίας για το προσωπικό. Στην πλειονότητα, μπορούμε να πούμε, των περιπτώσεων, οι πολίτες εξυπηρετούνται από την πύλη του αστυνομικού μεγάρου, χωρίς να χρειαστεί να εισέλθουν εντός αυτού.